Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διατολογίας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Διατολόγων Διατροφολόγων, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πρώτο διαδικτυακό Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διατολογίας στα 50 και πλέον χρόνια της ιστορίας του Πούσου Δουδού. Αξιότιμη πρόεδρε του ΔΣ του ΕΦΕΤ, κυρία Ζαμπέλα Αντώνια. Αξιότιμη κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκοπίου Πανεπιστημίου, κυρία Γιανακούρη Νικόλε. Αξιότιμη κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Ταραντήλη Πέτρου. Αξιότιμη καθηγήτρια Επιστημών Διατροφής και Διατολογίας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, κυρία Χασαπίδου Μαρία. Αξιότιμη αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Διατροφολογίας Διατολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Ανδρούτσου Οδυσσέα. Αξιότιμη αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διατολογίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κυρία Μαρκάκη Αναστασία. Αξιότιμη πρόεδρε Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διατολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κύριε Πανουτσόπουλο Γεώργιε. Αγαπητή κυρία πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διατολόγων ΕΦΑΤ, κυρία Βαν Βίνκελ Ρεστ Ναμίκε. Dear President of ΕΦΑΤ. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι καθηγητές, ομιλητές και πρόεδροι. Dear Professors. Αγαπητοί και κλειπτοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι διατολόγοι, αγαπημένοι μας φοιτητές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εξ αρχής για το θερμό ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας σε αυτό το κορυφαίο επιστημονικό δρόμενο που πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια. Στο φετινό συνέδριο ξεπεράσαμε για μία ακόμη φορά τους 2.000 συνέδρους με 238 ομιλητές και πρόεδρους και 4 ημέρες με 4 αίθουσες γεμάτες γνώση και αγάπη για την επιστήμη μας. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη για τις επιτροπές του συνεδρίου μας. Την οργανωτική, την επιστημονική, αλλά και την Επιτροπή των Φοιτητών μας, πιο ενεργή από ποτέ. Κατάφεραν να οργανώσουν ένα άρτιο επιστημονικά συνέδριο, το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων, μηδενίζοντας τις αποστάσεις και ευνοώντας τη διασύνδεση, την επιστημονική ενημέρωση και την επαγγελματική εξέλιξη. Να θυμίσω εντάχει ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διατολόγων Διατροφολόγων ιδρύθηκε το 1969, είναι μέλος του ΕΦΑΤ από το 1982 και του ICDA από το 1984, με αποτέλεσμα να είναι διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας εκπροσώπησης όλων των διατολόγων διατροφολόγων της Ελλάδας με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Στόχος του Συλλόγου μας, εκτός από την προαγωγή της δημόσιας υγείας, είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των διατολόγων και η ανάδειξη του ρόλου τους σε όλα τα επίπεδα, στην κλινική πρακτική, στην άθληση, στην κοινότητα, στην εκπαίδευση και στη βιομηχανία. Για τον σκοπό αυτό, ο Πούσου Δουδού εκδίδει έγκυρο επιστημονικό υλικό που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας hda.gr δωρεάν, ενώ παράλληλα διοργανώνει ανατακτά χρονικά διαστήματα επιστημονικές δράσεις, μεταξύ των οποίων τα επιστημονικά μας συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες για το κοινό και πλέον διαδικτυακά σεμινάρια για τη διαρκή επιμόρφωση των μολών μας, αλλά και όλων των συναδέλφων διατολόγων, των φοιτητών, των επαγγελματιών υγείας και του κοινού. Στην τωρινή πλατφόρμα του συνεδρίου, αναζητήστε το περίπτερο του Πούσου Δουδού, δείτε το υλικό μας, τα βίντεο, συνομιλήστε live με τους εκπροσώπους μας και μείνετε συντονισμένοι, ακολουθήστε μας στα social media, στο Instagram, στο Twitter και στο Facebook. Προσκαλώ τέλος από αυτό το βήμα τους συναδέλφους διατολόγους και φοιτητές μας από όλα τα τμήματα της διατολογίας διατροφής να εγγραφούν ως μέλη στον Πούσου Δουδού και να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας. Αυτές τις δύσκολες εποχές που πραγματικά τίποτα δεν θεωρείται αυτονόητο. Σας στέλνουμε όλους εδώ, δημιουργούς και κοινωνούς των δράσεών μας και των διεκδικήσεών μας, ώστε ο διατολόγος να έχει τη θέση που του αρμόζει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως έναν αντικατάστατος επιστήμονας και επαγγελματίας υγείας. Κλείνοντας, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία ΑΦΕΑ, που ανέλαβε τη διοργάνωση αυτού του τεράστιου εγχειρήματος και έφερε εις πέρας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα αυτό το τεράστιο έργο και φυσικά όλους τους χορηγούς μας που στηρίζουν διαρκώς τις δράσεις του Συλλόγου. Θα μου επιτρέψετε ένα δημόσιο ευχαριστώ στις προέδρους μας της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, οι οποίες εργάστηκαν ακούραστα με επαγγελματισμό και πάθος, την κυρία Πυρογιάννη Βασιλική και την κυρία Κατσαγόνη Χριστίνα αντίστοιχα. Το φετινό συνέδριο φέρει την υπογραφή τους και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ όλους για το παρόν σας. Καλή επιτυχία, λοιπόν, στις εργασίες του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ θερμά.